Ακούγομαι. Ναι, ακούγεσαι, Νίνο. Είναι κάποιες στιγμές, πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι, που κανείς τις θεωρεί πολύ σημαντικές, ίσως θα τις χαρακτήριζα και ιστορικές. Mm-hmm. Και αν για κάποιον είναι ιστορικές, όπως για μένα αυτή η συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα, θα πρέπει να στέκεται στο ύψος των περιστάσεων, στην ιστορική του αποστολή να υπηρετήσει τον τόπο, την πολιτική ζωή του τόπου, την αυτοδιοίκηση, τους πολίτες, την τοπική οικονομία, την τοπική κοινωνία. Αν θέλει να λέγεται πολιτικός και ότι είναι ένα ασχολούμενος με τα κοινά, που πρέπει να υπερβαίνει τις παρατάξεις, να υπερβαίνει τα κόμματα, να υπερβαίνει τυχόν αντιπαραθέσεις του παρελθόντος ή αυτές που θα έρθουν στο μέλλον και να στέκεται ομά απέναντι σε μια σκληρή πραγματικότητα και να μιλάει έχοντας στα λόγια του οριμότητα, σύνεση, λειτουργικότητα και ρεαλιστικότητα των όσων προτείνει. Και είμαι ένας από αυτούς που έχει μάθει να στέκεται αυτές τις ώρες έτσι απέναντι στον τόπο του και στην τοπική κοινωνία. Ίδια συζήτηση γινόταν το 2002, το 2003, όταν είχα την τιμή να με εκλέξει πρώτο νομαρχιακό σύμβουλο της παράταξής μου τότε την εποχή εκείνη, ως νομαρχιακό σύμβουλο με τη θητεία του νομάρχη του Διονύση Λευκαδίτη. Η ίδια συζήτηση γινόταν με τη σημερινή, τότε για το μπαστούνι των κουρασγεροπλοίων. Και υπήρχε μία και δύο και τρεις φωνές τότε στην αντιπολίτευση του Νομαρχιακού Συμβουλίου που λέγανε να συγκροτηθούμε όλοι σε σώμα, όλες οι παρατάξεις αντιπολίτευσης και να μπλοκάρουμε την έγκριση της προμελέτης για τον μπαστούνι των κουρασγερόπλαιων. Είναι η ίδια στάση, θα είναι η ίδια στάση η δική μου σήμερα με την τότε, όταν απευθυνόμενο σε όλους, τους είπα ότι όταν πρόκειται για την πατρίδα, όταν πρόκειται για το νησί, όταν πρόκειται για την Κεφαλονιά μας, για την αγάπη μας, δεν υπάρχουν παρατάξεις, δεν υπάρχουν αντιπολιτεύσεις και συμπολιτεύσεις, δεν υπάρχουν χρώματα, δεν υπάρχουν κόμματα, δεν υπάρχουν φιλίες, δεν υπάρχουν αντιπαραθέσεις. Υπάρχει η πατρίδα. Και με βάση αυτή τη λογική, 19 χρόνια μετά, πορεύομαι και σήμερα και θα ακούσετε τη δική μου τοποθέτηση, η οποία αν θέλετε δικαιούμαι να ζητήσω από εσάς να την ακούσετε με προσοχή, γιατί ήμουν ο άνθρωπος που χειρίστηκε και προκάλεσε την έναρξη της επικαιροποίησης του υπάρχοντος Master Plan επί εποχής Υπουργείας Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Λέω λοιπόν ότι μπορεί να στεναχωρήσω τους συνάδελφους της αντιπολίτευσης με τα όσα θα ακουστούν σήμερα, αλλά έχω μάθει να μιλάω την γλώσσα της αλήθειας και έχω μάθει να στέκομαι υπεύθυνα και απέναντι στον τόπο μου, όπως προείπα, και απέναντι στην ιστορία. Όλοι γνωρίζαμε λοιπόν ότι υπάρχει master plan στο λιμάνι του Αργοστολίου. Όχι μόνο το γνωρίζαμε, αλλά ήταν μια διακομματική, διαπαραταξιακή και μια οριζόντια απόφαση της τοπικής κοινωνίας και των πολιτικών σχηματισμών της αυτοδιοίκησης όλων των εποχών διαχρονικά. Από το 2000 που έγινε το Master Plan επί Υπουργείας Αλέκου Καλαφάτη και Δημαρχίας Γεράσιμου Φόρτε, μετέπειτα Νομαρχίας του Γεωργάτου, μετέπειτα Νομαρχίας του Λευκαδίτη, μετέπειτα Δημαρχίας Αλέξανδρου Παρίσι και σήμερα επί Δημαρχίας Θεόφιλου Μιχαλάτου. Είναι αλήθεια ότι όλοι γνωρίζαμε ότι έχει αποφασιστεί διαχρονικά ότι το λιμάνι του Αργοστολιού πρέπει να αποχωρήσει πάραφτα το εμπορικό του κομμάτι και να πάει απέναντι. Ήταν τοποθετημένο. Υπάρχει το master plan, υπήρχε και όλοι το γνωρίζαμε και ήταν κοινή οριζόντια απέτηση των πολιτικών σχηματισμών του τόπου. Άρα, όσοι σήμερα λένε ότι δεν το ήξεραν και το άκουσαν για πρώτη φορά, μάλλον δεν υπηρετούν σωστά τον τόπο, αλλά βλέπουμε μπροστά μας μικροκομματικά συμφέροντα και πρόσκαιρες φιλίες ή χαϊδέματα στα αυτιά κάποιων συμπολιτών μας που πιθανόν να κρίνουν ότι για άλλους λόγους πρέπει να τα κάνουν. Η αλήθεια είναι αυτή. Το 2014 το νησί μας είχε μια καταστροφή. Τότε λοιπόν ήταν επιβεβλημένο να επικαιροποιηθεί το master plan με το έργο της αποκατάστασης του ζημίου στο λιμάνι του Αργοστολίου. Σε μία, σε δύο, σε τρεις, σε τέσσερις, σε πέντε συσκέψεις με τον Μιχάλη τον Χρυσοχοίδη και με τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου του, είπαμε ότι πρέπει το λιμάνι του Αργοστολίου να αποκατασταθεί και να γίνουν εκείνα τα απαιτούμενα έργα, τα οποία χρειαζόταν να γίνουν. Εκτός από τα απαιτούμενα έργα,
ο Όμιλον, διαπραγματευόμενος για λογαριασμό της πρώην Δημοτικής Αρχής το έργο του Λιμανίου Αργοστολίου, ζήτησα από τον Υπουργό τον τότε να εντάξει στην επικαιροποίηση του Master Plan το μόλο για τα Mega Yacht απέναντι από την Alpha Bank. Και για το λόγο του αληθές, αυτή είναι η φωτογραφία η οποία η παράταξη η δική μας κατέβηκε στις εκλογές. Αυτός είναι ο μόλος, όπως είχε οριοθετηθεί και όπως είχαμε συμφωνήσει με το Υπουργείο και τον Υπουργό να προχωρήσουμε στην επικαιροποίηση του Master Plan. Αυτό που ήταν και το κυρίαρχο έργο που εξαγγείλαμε για την επόμενη θητεία μας ως παράταξη της ισχυρής κεφαλονιάς. Εγώ λοιπόν δεν μπορώ να κρύψω τα λόγια μου και να λέω άλλα χθες και άλλα σήμερα, γιατί και εμείς ως διοίκηση του Δήμου στα χρόνια που πέρασαν ήμασταν αυτοί που ζητούσαμε την υλοποίηση και την επικαιροποίηση του Master Plan που προέβλεπε το λιμάνι του Αργοστολίου στον Γράπανο, το μόλο για τα Mega Yacht μέσα στο τέτοιο, μέσα στο λιμάνι της Λεκάνη του Αργοστολίου και την επέκταση, για να μην σας δείξω την επόμενη φωτογραφία και σας κουράζω, την επέκταση του υπάρχοντος μπαστονίου κουραζιερόπλοιων με την εξέβρεση της δυνατότητας να ελιμενιστούν 2 ή 3 κουραζιερόπλοια μαζί. Αυτό ήταν το αίτημά μας στο Υπουργείο και αυτό αποτέλεσε την εκκίνηση της διαδικασίας για την επικαιροποίηση του Master Plan του 2000. Για να είμαστε καθαροί και να λέμε τα πράγματα όπως είναι και να μην κρύβεται κανένας πίσω από το δάχτυλό του. Σήμερα λοιπόν, χρόνια μετά, γιατί σταμάτησε? Όταν εμείς ως Δημοτική Αρχή και εγώ ως υπεύθυνος αντιδήμαρχος ζητούσα επιμόνως από το Υπουργείο να έρθει μετά τη δημοπράτηση και τον ορισμό της κυρία Φράγκου ως μελετήτριας να έρθει σε διαπραγμάτευση και συνδιαλλαγή με το Δήμο Κεφαλονιάς, τον τότε Δήμο Κεφαλονιάς για το Master Plan, δυστυχώς οι σχέσεις μας, οι πολιτικές σχέσεις της Δημοτικής Αρχής με την τότε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν στο χειρότερο σημείο που μπορούσε να υπάρξει σχέση Δήμου με κεντρική κυβέρνηση, μας αγνόησαν και η μόνη απάντηση που έπαιρνα ήταν ότι όταν θα οριμάσει το προσχέδιο του Master Plan δεν θα γίνει τίποτε εάν δεν κατέβει η κυρία Φράγκου στην Κεφαλονιά, ούτως ώστε να συνδιαλλαγούμε, να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε το τι θα γίνει με το Master Plan του Αργοστολίου. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή λοιπόν η κυρία Φράγκου, δεν ξέρω πώς, ποιος άλλος είναι μαζί της ή από πού κινούμενη, θεώρησε ότι μπορούσε να πορευτεί αυτά τα χρόνια ανεκρυπτό και ξαφνικά το 2019, το 2020, να μας ανακοινώσει τι θα γίνει στη δικιά μας την πατρίδα. Δεν γίνονται, παιδιά, αυτά τα πράγματα. Δεν γίνονται, είναι πρωτάκουστα. Είναι πρωτάκουστα να μας ανακοινώνει η οποιαδήποτε κυρία που μέσω μιας δημοπρασίας πήρε μια μελέτη τι θα γίνει στο Αργοστόλι μας. Και εξηγούμε, δεν έχει να κάνει μόνο με το εμπορικό λιμάνι. Και σας εξηγώ γιατί. Τι προβλέπει το Master Plan αυτό, το σχέδιο του Master Plan. Να κάνουμε, λέει, καρνάγιο ξανά στο χώρο που ο Δήμος Κεφαλονιάς έκανε το έργο Μαϊστράτο Καβαδίας. Όποιος μπει να κοιτάξει λίγο το χάρτη, ξαναπάει το καρνάγιο εκεί. Αν είναι δυνατόν ο χώρος εκείνος που είχε γίνει ο χώρος περιπάτου του Αργοστολιώτη και της Αργοστολιώτησας, των παιδιών μας, να ξαναγίνει καρνάγιο. Να ξαναβγάλουμε πάλι τις μπογιές, τα πινέλα, τα ξύλα, τα στρίδια, τους ποντικούς που θα τρώνε τα στρίδια που θα καθαρίζουμε τα καΐκια, στον χώρο περιπάτου του Μαϊστράτου. Τι προβλέπει για τα φεριμπότια εξωτερικά Αργοστολίου, τι προβλέπει για την αγορά. Για την αγορά τι προβλέπει. Τι προβλέπει για το οικόπεδο το ανεκμετάλλευτο της ναυτικής σχολής που θα μπορούσε να είναι ο σταθμός υποδοχής των κουραζιεροπλοίων όταν το μπαστούνι θα μπορούσε να φιλοξενήσει 2 ή 3 και να είναι εκεί τα πάρκινγκ και όλες οι υποδομές που θα εξυπηρετούσε τα κουραζιερόπλια που τι είναι η ναυτική σχολή και το οικόπεδο της. Μια δημόσια έκταση του κράτους, της πολιτείας, του Έλληνα, του Κεφαλονίκη. Δεν βάζει κανένας λοιπόν τέτοια ζητήματα να πει «Ελάτε εδώ δώστε μας 10 στρέμματα στην ναυτική σχολή για να εξυπηρετηθούν τα κουραζιερόπλια και οι υποδομές τους». Αλλά ψαχνόμαστε τώρα σε πράγματα τα οποία είναι ίσονος σημασίας. Εγώ λοιπόν σας λέω το εξής. Είμαι από τους ανθρώπους που πιστέψτε με, δεν το λέω για να περιαυτολογήσω, είμαι ερωτευμένος με το Αργοστόλι και το απέδειξα στη θητεία μου
όταν μου έλαχε να διαχειριστώ την πόλη. Ξεκίναγα έργα τον Νοέμβριο και τα παρέδιδα το Μάιο. Και ήμουν από το πρωί που ξύπναγα μέχρι το βράδυ που κοιμόμουν μέσα στα εργοτάξια. Είμαι ερωτευμένος με τα εργοστόλια και έτσι μιλάω σήμερα. Ούτε ως μέλος της Ισχυρής Κεφαλονιάς, ούτε ως πολιτικάντης, ούτε ως πολιτικός. Αλλά ως ένας πολίτης που αγαπάει την πόλη που μεγάλωσε και την πόλη που μεγαλώνουν τα παιδιά του και δραστηριοποιούνται και που έχει αποφασίσει να ζήσει. Το Αργοστόλι πρέπει να μιλήσουμε σήμερα και να έχουμε 5 παραδοχές. Αν θέλετε να έχουμε μια σοβαρή συνεδρίαση και μια σοβαρή απόφαση. Παραδοχή πρώτη. Το λιμάνι του Αργοστολιού πρέπει να φύγει άμεσα. Νιόνιο, δεν ακούγεσαι, δεν ακούγεσαι. Νιόνιο, δεν ακούγεσαι, κόπη τη σύνδεση. Το εμπορικό του κομμάτι από μέσα. Τέλος. Παραδοχή πρώτη. Παραδοχή δεύτερη. Νιόνιο, δεν ακούγεσαι, δεν ακούγεσαι. Τα πλασγερόπια παραμένουν τώρα. Τώρα. Ακούγομαι. Δεν ακούγεσαι, δεν ακούγεσαι. Ακούγομαι, πρόεδρε. Τώρα ναι, για το προχώρα σου πω. Πώς θα αποκαταστήσουμε, δώσουμε ένα λεπτό πώς θα αποκαταστήσουμε. Μισό λεπτό, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Δεν έχεις, δεν ακούγεσαι. Και αν μπορείς να έχεις το μοβέτο λίγο, Νιονύση. Παιδί μου, μπορώ να μιλήσω ή δεν μπορώ τώρα τελικά. Έλα, μίλα. Ακούμε. Ακούγεσαι τώρα. Ωραία. Λοιπόν, πρέπει αγαπητέ πρόεδρε και συνάδελφοι να ξεκινήσουμε, να τελειώσουμε τη συζήτηση με 5 παραδοχές. Το εμπορικό λιμάνι πρέπει να φύγει. Παραδοχή πρώτη. Δεν υπάρχει αργοστολιώτης που σήμερα να πιστεύει ότι το εμπορικό λιμάνι πρέπει να παραμείνει μέσα στην πόλη. Τελειώνουμε με αυτή την παραδοχή. Παραδοχή δεύτερη. Τα κρουαζιερόπλια υπάρχουν φωνές που λένε να πάνε απέναντι. Πρέπει να κάνουμε την παραδοχή ότι αυτή η πλουτοπαραγωγική πηγή θα πρέπει να παραμείνει μέσα στην πόλη. Στον άξονα, το λιμενικό άξονα της πόλης, στην ακτή, στη λιμενική ακτή της πόλης. Είναι μια πλουτοπαραγωγική πηγή, η οποία αυτή την ώρα έχουν αναπτυχθεί παράπλευρα επαγγέλματα γύρω από την κρουαζιέρα, τα οποία ζουν εκατοντάδες οικογένειες αργοστολιωτών. Άρα κάθε σκέψη για τουριστικό λιμάνι απέναντι, τη βγάζουμε από το μυαλό μας. Παραδοχή τρίτη. Δεν υπάρχουν στην απόβασή μας κόμματα, παρατάξεις και αντιπαραθέσεις. Παραδοχή τέταρτη. Κανένα master plan δεν μπορεί να γίνει χωρίς την τελική έγκριση του Δήμου Αργοστολίου και του Δημοτικού Συμβουλίου. Και δεν αφορά μόνο η παραδοχή αυτή η τέταρτη, το εμπορικό λιμάνι. Αφορά το τι προβλέπει για το Μαϊστράτο, αφορά το τι προβλέπει για την αγορά, αφορά το τι θα προβλέπει για την ναυτική σχολή, αφορά το τι θα προβλέπει για τα νέα μπαστούνια κουραγεροποιών, αφορά τα πάντα. Άρα δεν θα περιορίσουμε μια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα λέει μόνο το εμπορικό λιμάνι. Θα λέει μόνο το εμπορικό λιμάνι, αλλά πρέπει, αγαπητέ Δήμαρχε και αγαπητέ Πρόεδρε, να προσθεθεί στο τέλος της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ότι καμιά απόφαση δεν θα ληφθεί πριν την προηγούμενη διαβούλευση με το Δημοτικό Συμβούλιο της Κεφαλονιάς και με το Δημοτικό Συμβούλιο Αργοστολίου και με το Δήμο Αργοστολίου. Και το τελευταίο, θα πρέπει να σταματήσουν οι φωνές οι οποίες κατ' εμέ είναι περίεργες. Και ποιες φωνές είναι περίεργες? Είναι αυτές που λένε να φύγει το λιμάνι από τον κόλπο και να πάει κάπου αλλού. Αυτές, ξέρετε γιατί τις ονομάζω τουλάχιστον περίεργες φωνές? Γιατί αυτές οι φωνές είναι αυτές που θα οδηγήσουν το εμπορικό λιμάνι να παραμείνει εσάι μέσα στην πόλη. Διότι όσοι λίγο γνωρίζουν από δημόσια έργα, όσοι λίγο γνωρίζουν από λιμενικά, όσοι λίγο γνωρίζουν από χρηματοδοτήσεις, αντιλαμβάνονται ότι όσο και αν ψάξει κανείς, κανένα σημείο δεν θα βρει ούτε στις μηνιές που ακούγεται, ούτε στο White Rocks που ακούγεται, ούτε στον Κόκκινο Βράχο, ούτε στα Νταμάρια, ούτε πουθενά δεν μπορεί να γίνει εμπορικό λιμάνι εκτός από το χώρο που έχει χωροδοτηθεί. Και δεν μπορεί να γίνει γιατί πρώτον χρειάζεται τεραστίων μεγεθών χρηματοδοτήσεις, οι οποίες
δεν υπάρχουν και δεν θα υπάρξουν ποτέ. Δεύτερον, δεν υπάρχουν οδικά δίκτυα που θα οδηγούν σε αυτό. Τρίτον, απαιτούνται λιμενικές, τελωνιακές και άλλες εγκαταστάσεις οι οποίες δεν μπορεί να γίνουν. Άρα τι κάνουμε, παραπέμπουμε ένα πρόβλημα στις καλένδες, το στέλνουμε σε κάποιους να ψάξουν να μας βρουν για μας, να φροντίσουν για μας, να μας βρουν πού μπορεί να γίνει. Αν μπορεί να γίνει στο Γέρο Γόμπο, στα Λέπεδα, στο Λιξούρι. Γιατί άμα πάμε στα Λέπεδα, ξεσηκωθούν στα Λέπεδα. Άμα πάει στο Γέρο Γόμπο, στο Ξύ, θα ξεσηκωθεί το Ξύ. Άμα πάει στη Λιβαδό, θα ξεσηκωθούν οι Λιβαθινοί και ούτω καθεξής. Άρα, μιλάμε για μη ρεαλιστικά. Άρα, η πέμπτη παραδοχή είναι ότι πρέπει να μιλάμε ρεαλιστικά και να ζητάμε ρεαλιστικά και εφικτά πράγματα. Με άξονα τα όσα είπα, δική μου θέση είναι ότι το λιμάνι απέναντι είναι όριμο κατ' εμέ κατά 90%. Υπάρχουν όλα τα περιβαλλοντικά, υπάρχουν τα χωροταξικά, υπάρχουν τα λιμενικά, υπάρχουν τα εδαφολογικά, τα γεωτεχνικά. Είναι σχεδόν έτοιμο. Μιλάτε δηλαδή να ξεκινήσουμε κάπου αλλού να κάνουμε αδειοδοτήσεις. Εγώ τουλάχιστον δεν θα το προλάβω. Και θα το προλάβουν και τα παιδιά μου. Άρα μιλάμε για μια πόλη την οποία την κρατάμε όμηρο, θέλουμε να την κρατήσουμε όμηρο, μόνο και μόνο για να κάνουμε αντιπολίτευση. Ο Διονύσης Λυκούδης δεν συνυπογράφει την αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση. Ο Διονύσης Λυκούδης δεν αντιπολιτεύεται για να αντιπολιτεύεται. Πρώτα ο τόπος μου και μετά τα κόμματα. Πρώτα ο τόπος μου και μετά αν θα ξαναβρεθώ ποτέ εγώ στη διοίκηση. Ας μην ξαναβρεθώ ποτέ. Μακάρι η σημερινή δημοτική αρχή η όποια προκύψει να είναι πιο άξια από τη δική μου θητεία, να κάνει πιο πολλά έργα από μένα και να τη χειροκροτήσω. Γιατί πρώτα απ' όλα είναι η πατρίδα. Έλειωσε, καταλάβετε το αυτό το πράγμα. Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου πρέπει να είναι σαφέστατη, το σχέδιο απόφαση πρέπει να είναι σαφέστατο και όσοι λένε ότι λύγει η προθεσμία τον Ιούνιο, τον Ιανουάριο του 2022, λένε ελαφρότητες. Διότι δεν θα πας σε 9 μήνες που θα έχει περάσει όλα τα στάδια από το master plan και θα τους πεις ξέρεις κάτι δεν θέλω λιμάνι. Τι περιμένετε τα Χριστούγεννα να τους το πούμε. Χθες έπρεπε να τους το πούμε. Γιατί να εγκαλούμε τον Μιχαλάτο γιατί δεν έκανε το συμβούλιο χθες. Γιατί δεν έκανε το συμβούλιο πριν ένα μήνα. Πριν 2 μήνες, πριν 3 μήνες. Του λέμε ότι δεν είναι κατεπήγον σήμερα. Όχι. Και είναι κατεπήγον και κακώς ότι έχει κάνει κατεπήγον εδώ και ένα μήνα. Συντάσσομαι απόλυτα και με τον Θόδωρο τον Γαλιατσάτο, που ιστορικά είναι μια φυσιογνωμία με ιστορική διαδρομή στην Κεφαλονιά. Συντάσσομαι απόλυτα με όσα είπε σήμερα. Συντάσσομαι με τον Σωτήρη τον Κουρή, που είναι μια ιστορική φυσιογνωμία στην πολιτική ζωή της Κεφαλονιάς και λέει τα ίδια με τον Θόδωρο Γαλιατσάτο. Συντάσσομαι με όλους εκείνους που διαχρονικά αγωνίζονται για ρεαλιστικές λύσεις, για λύσεις εφικτές και όχι με όποιους ως εθεροβάμονες προτείνουν πράγματα που δεν μπορούν να γίνουν ποτέ. Ψηφίζω την πρόταση της Δημοτικής Αρχής με την παράκληση και την απέτηση για την παράκληση να προσθεθεί ότι εκτός από το εμπορικό λιμάνι καμία δράση από τις προβλεπόμενες να μην υπάρξει το master plan που να μην έχει διαβουλευτεί η Δημοτική Αρχή και το Δημοτικό Συμβούλιο με το Υπουργείο και τη Μελετήτρια. Ευχαριστώ.